δυστυχώς βλέπουμε με μεγάλη μας λύπη ότι το μεγάλο πρόβλημα του νερού εξακολουθεί να υφίσταται στον Άπλιο. Σας θυμίζω ότι την προηγούμενη Παρασκευή εμείς είχαμε θέσει το ζήτημα αυτό σε όλες τις παραμέτρους, βλέποντας το χάλι το οποίο επικρατεί αυτή τη στιγμή και την αγωνία του κόσμου, ο οποίος εξακολουθεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή να διαρωτάται πώς να χρησιμοποιήσει το νερό, αν μπορεί να το χρησιμοποιήσει, σε τι μπορεί να το χρησιμοποιήσει κτλ. Είχαμε τονίσει τότε και το επαναλαμβάνω και τώρα ότι υπάρχει σοβαρό έλλειμμα ενημέρωσης. Από την προηγούμενη Παρασκευή μέχρι σήμερα υπήρξαν κάποιες ανακοινώσεις, όμως εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι ενημέρωση σοβαρή αυτή τη στιγμή για το τι γίνεται με το νερό στο Δήμο δεν υπάρχει. Ο απλός ο καθημερινός πολίτης εξακολουθεί να μην γνωρίζει πότε και σε ποιες χρήσεις μπορεί να χρησιμοποιήσει το νερό. Επαναλαμβάνω και πάλι, θα έπρεπε οι χημικές αναλύσεις με το ποια στοιχεία, τι παρουσιάζει μέσα το νερό αυτή τη στιγμή, να έχουν εξηγηθεί σε καθημερινή βάση από τους χημικούς μας και σε καθημερινή βάση να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι τα προβλήματα. Δεν είναι μόνο η θολότητα. Πρέπει να δούμε τη χημική ανάλυση, να δούμε ακριβώς και ποια είναι τα στοιχεία τα οποία έχει μέσα το νερό. Έτσι. Χωρίς να θέλουμε να κινδυνολογήσουμε, πρέπει, οφείλει η Δημοτική Αρχή να σοβαρευτεί και να δει αυτό το ζήτημα πάρα πολύ σοβαρά, διότι απασχολεί αυτή τη στιγμή όλους τους πολίτες. Εμείς ζητάμε σήμερα την σύγκληση για αυτό το πολύ μεγάλο θέμα. Το νερό είναι το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί το Δήμο Ναυπλίων εδώ και πολλά χρόνια, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Ζητάμε λοιπόν την έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητηθεί αυτό το θέμα, να το δούμε συνολικά, με ψυχραιμία, χωρίς φωνές, χωρίς λαϊκισμούς, χωρίς γκρίνιες, αλλά πρέπει επιτέλους να βρούμε κάποιες εναλλακτικές λύσεις. Στο Άργος, το οποίο ιδρεύεται από τις ίδιες πηγές, έχουν καταφέρει και έχουν βρει κάποιες εναλλακτικές λύσεις. Είχαν ένα δεύτερο σχέδιο. Στο Ναύπλιο ακόμα ψάχνουν να βρουν τη λύση. Επίσης, θα πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα της τιμολογιακής πολιτικής. Σε μια περίοδο που υπάρχει τεράστια οικονομική κρίση, δεν είναι δυνατόν οι πολίτες να πληρώνουν πανάκριβο νερό και την ίδια στιγμή αυτό το νερό να μην κάνει για τίποτα. Το ίδιο πρόβλημα έχουν βεβαίως οι περιοχές της Μηδέας και της Ασίνης εδώ και πολλά χρόνια, τώρα έχει και τον Ναύπλιο. Άρα, ένα δεύτερο σοβαρό ζήτημα λοιπόν είναι το ζήτημα της τιμολογιακής πολιτικής. Πρέπει ο καταναλωτής να κατεβεί λίγο η τιμή, να πάρει μια ανάσα, δεν μπορεί να πληρώνει ένα νερό το οποίο ουσιαστικά δεν το χρησιμοποιεί και να πληρώνουν όλη αυτή τη στιγμή εμφιαλωμένα νερά τα οποία βαρύνουν τρομερά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Και τέλος, επί του τεχνικού κομματιού, θα επαναλάβω αυτά τα οποία είχα πει και την προηγούμενη Παρασκευή, ότι και χαίρομαι που αυτή την εβδομάδα τα είπαν και άλλοι μετά από εμάς. Δεν είναι κάτι το οποίο ήταν άγνωστο. Διυλιστήρια και τα λεγόμενα φίλτρα είναι γνωστό ότι υπάρχουν στην Ακροναυπλία. Υπάρχουν από την εποχή που είχαν τοποθετηθεί, από την εποχή που ήταν δήμαρχος ο κ. Χαραμής. Τα οποία είχαν κοστίσει πάρα πολλά λεφτά, νομίζω σχεδόν 80 εκατομμύρια δραχμές τότε, και τα οποία ακόμα δεν υπάρχει μια σοβαρή ενημέρωση αν αυτά λειτουργούν 100% και σε ποια φάση, αν έχουν συντηρηθεί σωστά και αν μπορούν αυτά να αντιμετωπίσουν το βάρος του προβλήματος. Βεβαίως, έχουμε και τη δεξαμενή του προφήτου Ηλία, όπου εκεί δεν υπάρχουν δηληστήρια. Εκεί πρέπει να έχει δοθεί προτεραιότητα εδώ και χρόνια. Να έχουν τοποθετηθεί δηλαδή φίλτρα, δηληστήρια δηλαδή, και στις δεξαμενές και στη δεξαμενή του προφήτου Ηλία. Αν υπήρχαν, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της θολότητας δεν θα υπήρχε. Αυτό είναι σίγουρο. Και οπωσδήποτε πρέπει και για άλλη μια φορά να δώσουμε μεγάλη σημασία στο εσωτερικό δίκτυο. Εγώ επιμένω. Το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Θυμούνται πολλοί φίλοι ότι το 2010 εγώ είχα διαμαρτυρηθεί έντονα για την προμήθεια τότε του τηλεελέγχου τηλεχειρισμού. Ενός πανάκριβου συστήματος το οποίο κόστισε σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ τότε και το οποίο περιμένουμε τώρα να δούμε τι μπορεί να κάνει. Να μας πει δηλαδή μέσα στο δίκτυό μας αν υπάρχουν οι διαρροές. Οι διαρροές βέβαια μπορεί να μην σχετίζονται άμεσα με το ζήτημα που αντιμετωπίζουμε τώρα. Είναι όμως και αυτή μια παράμετρος εξαιρετικά σημαντική, την οποία οφείλουμε να δούμε. Και βεβαίως, σε ό,τι αφορά τις πηγές, εκεί στις πηγές για να ενημερωθεί ο κόσμος υπάρχουν τρία σημεία που παίρνουν νερό. Δεν είναι μόνο η Λέρνη, είναι η Σονάρ και είναι και η Ανημόνη. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και το ζήτημα των πηγών και να το δούμε σε μια συνεργασία με το Δήμο του Άργους. Εγώ εξακολουθώ να επιμένω ότι και εκεί θα μπορούσε να γίνει παρέμβαση, δηλαδή και στις πηγές. Προέχει όμως το δηληστήριο στην δεξαμενή του προφήτου Ηλία. Κλείνοντας, επιμένω ότι πρέπει άμεσα να συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει άμεσα να βρούμε τρόπους διαχείρισης, συνολικής διαχείρισης των πηγών και γενικότερα του νερού, να δούμε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία είπαμε, το θέμα της τιμολογιακής πολιτικής
και οφείλει η Δημοτική Αρχή κάποτε να εμφανιστεί και να μην είναι εξαφανισμένη σε ένα τόσο μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί όλα τα νοικοκυριά και όλους τους πολίτες του Δήμου μας.